το πρόγραμμα που έχει σχεδιάσει το Υπουργείο Παιδείας για να μπορέσουν όλα τα παιδιά των προσφύγων σιγά σιγά και σταδιακά να μπουν στην ελληνική εκπαίδευση, συνεχίζεται και σήμερα. Καθημερινά ανοίγουμε καινούρια σχολεία και δίνουμε τη δυνατότητα στα παιδιά αυτά να συμμετέχουν στην ελληνική εκπαίδευση και σήμερα θα ανοίξουμε και εδώ στο Πέραμα το σχολείο αυτό. Δεν υπάρχει κανένα ιδιαίτερο πρόβλημα, όλα έχουν αντιμετωπιστεί τα θέματα. Προχωράμε κανονικά για να καλύψουμε την ανάγκη εκπαίδευση των παιδιών των προσφύγων σε όλη τη χώρα. Ναι, αλλά οι πληροφορίες λένε ότι αρκετοί γονείς, δεκάδες για την ακρίβεια, ζήτησαν μετάταξη των παιδιών τους λόγω των προσφυγόπουλων. Κοιτάξτε, αυτά είναι υπηρεσιακά θέματα που θα αντιμετωπιστούν με τον ίδιο τρόπο που αντιμετωπίζονται σε ολόκληρη τη χώρα. Όποιος ζητάει να πάει σε άλλο σχολείο, υπάρχει ειδική νομοθεσία και ειδικός τρόπος για να αντιμετωπιστεί το ζήτημα. Και έτσι το ίδιο θα ακολουθήσουμε και εδώ. Δεν υπάρχει καμία ανησυχία. Το ρωτάω αυτό γιατί τα αποστάσεις που εσείς στην περιοχή είναι ιδιαίτερα υψηλά. Αυτό δεν είναι. Είναι ένα θέμα που δεν μας αφορά εμάς. Διότι εμείς όταν σχεδιάζουμε και καλύπτουμε τις ανάγκες της εκπαίδευσης, το κάνουμε για όλα τα παιδιά και για όλες τις περιοχές με τον ίδιο και νέο τρόπο.